Μάγκο! Μπράβο, μπράβο, μπράβο! Μπράβο, μπράβο, μπράβο! Σίγουρα ήταν ένα παιχνίδι που το θέλανε και οι δύο ομάδες. Η Λυκόβρηση από την πλευρά της ήθελε το παιχνίδι για να διεκδικήσει μέχρι τέλος τον τίτλο για την άνοδο στην κατηγορία, στην επόμενη κατηγορία, και από την πλευρά μας μαθηματικά να εξασφαλίσουμε την παραμονή μας στην κατηγορία. Δύο ομάδες, θα έλεγα, που παίξαν ένα παιχνίδι με πολύ καλά στοιχεία και από πλευράς τακτικής, ιδιαίτερα τακτικής. Πιστεύω ότι σταθήκαμε καλύτερα μέσα στο παιχνίδι, μπήκαμε πιο καλά, πιο οργανωμένα στο παιχνίδι, κυκλοφορήσαμε την μπάλα σωστά, χτυπήσαμε χώρους και στην αμυντική μας συμπεριφορά θεωρώ ότι είχαμε πολύ καλή αντιμετώπιση. Ο βαθμός δυσκολίας του παιχνιδιού ήταν πολύ μεγάλος. Το δεύτερο ημίχρονο από την πλευρά μας υπήρχε μια σχετική κόπωση. Παρ' όλα αυτά, όταν χτυπούσαμε χώρους, μπορούσαμε να κάνουμε και καλά τελειώματα. Με αποτέλεσμα, σε ένα από αυτά τα τελειώματα, να κάνουμε και τον γκολ της νίκης. Από εκεί και πέρα, οι δυνάμεις μας κατά κάποιο τρόπο δεν μας κράτησαν όσο θα έπρεπε. Δώσαμε χώρο στον αντίπαλο, μας πίεσε. Και από εκεί και πέρα εμείς αμυντικά έπρεπε να σταθούμε καλά για να μην κινδυνεύσουμε. Και αυτό κάναμε μέχρι το τέλος. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά. Δώσανε την ψυχή τους. Έκαναν, θα έλεγα, 100% όλον τον σχεδιασμό που είχαμε σχεδιάσει. Μια ομάδα που την είχαμε διαβάσει πάρα πολύ καλά, ξέραμε πως έπαιζε η ομάδα αυτή, και αυτό φάνηκε και μέσα στο παιχνίδι, το πόσο καλά και οργανωμένα, συγκεντρωμένα αντιμετωπίσαμε αυτή την ομάδα. Στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού ήμασταν πειθαρχημένοι, τοποθετημένοι σωστά, και αξίζουν πολλά συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά. Κρίθηκε τελικά το μάτς, πες μας ένα σχόλιο για σήμερα. Φανήκατε πολύ έτοιμοι, νομίζω. Όντως, ήμασταν πάρα πολύ διαβασμένοι. Μάλλον βοήθησε και το ότι είχαμε στην ουσία δύο εβδομάδες να προετοιμαστούμε με την διακοπή της Καθαρά Δευτέρας. Ήμασταν πολύ διαβασμένοι, όντως. Ξέραμε τις αδυναμίες του αντιπάλου και τα δυνατά του στοιχεία, τα οποία θέλω να πιστεύω ότι τα περιορίσαμε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Νομίζω ότι δεν απειληθήκαμε ιδιαίτερα. Παρόλο που στο δεύτερο ημίχρονο, όπως στα τελευταία 15 λεπτά, ίσως είχαν υπεροχή οι αντίπαλοι, ανούσια θα έλεγα, με την κατοχή της μπάλας. Δεν απειληθήκαμε λοιπόν. Εφαρμόσαμε, νομίζω είναι το πρώτο παιχνίδι που εφαρμόσαμε κατά γράμμα τις οδηγίες του προπονητή μας. Και αυτό φάνηκε και στο γήπεδο, όπως προείπαμε, το ότι δεν απειληθήκαμε, με το ότι βγάλαμε φάσεις. Είχαμε και το διπλό δοκάρι στο τέλος για το δεύτερο γκολ. Στην αρχή το ελέγξαμε το παιχνίδι, παρόλο που ήταν στο δικό μας μισό.
Νομίζω ότι ήταν μια πολύ καλή μέρα. Όντως, θεωρώ ότι καθαρίσαμε με το θέμα της παραμονής. Αν και δεν θέλαμε να σκεφτόμαστε έτσι, να κερδίσουμε για την παραμονή. Όμως εντάξει. Όπως ήρθαν τα πράγματα, καλός ή κακός, έπρεπε να το έχουμε και στο πίσω μέρος του μυαλού μας και θέλω να πιστεύω ότι καθαρίσαμε. Καχάς, να σταθούμε στον γκολ. Πολύ ωραίο γκολ, σούταρες στα 25 περίπου μέτρα. Πες μας λίγο εκείνη τη στιγμή, το έχεις στο μυαλό σου να σουτάρεις μόλις έβρισες ευκαιρία, πώς το σκέφτηκες? Είδα ελεύθερο το χώρο και δεν το σκέφτηκα πολύ να σουτάρω. Παρ' όλα αυτά όμως είναι ομαδική δουλειά όλο και δεν έχει σημασία ποιος έβαλε τον γκολ. Και πρέπει να σταθούμε εκεί γιατί ακολουθήσαμε τις οδηγίες που μας έδωσε ο coach από την αρχή του ημιχρόνου και πιστεύω ήταν δίκαιο αποτέλεσμα γιατί ήμασταν καλύτεροι.